Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. Είμαστε κάθε βράδυ κοντά σας, συγκεκριμένα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη γύρω στα μεσάνυχτα. Και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7 με τις αφιερώσεις σας. Εδώ στο OK και OK at Night, παρέα με τα Splinter Stores και παρέα με την ολοκένουργια Σάκης Ρουβάς Collection. Άνοιξε καλοκαίρι 2011. Μπαίνει και ο Ιούνιος, μπαίνει το καλοκαίρι και σε δύο ακριβώς μέρες, σε μία μέρα στην ουσία, γιατί πια τη φάγαμε την Δευτέρα. Είμαστε παρέα με τα κόκκινα χαλιά και την καινούργια τους, ολοκένουργια τους γραφική δουλειά. Το πρώτο στην ουσία άλμπουμ τους με τίτλο Εμείς. Το ονομάζαμε εμείς λόγω του τραγουδίου, φαντάζομαι. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Σήμαινε και κάτι. Ναι, ήταν λίγο σημαδιακό. Έτσι, το κομμάτι και μετά. Έτσι, ομαδικό. Ναι. Ποιο είναι, παιδιά, το μυστικό για ένα συγκρότημα να παραμείνει μαζί ενωμένο και αγαπημένο? Το λέγαμε και λίγο πριν που σας ρώτησα ότι έχουν περάσει 2-3 χρόνια από το πρώτο X-Factor. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό το πιο σημαντικό μαζί. Είναι να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των μελών της μπάντας και σίγουρα η χημεία. Το να θες να παίξεις με τον άλλον, να εξελιχθείς μέσα από τον άλλον, μέσα από τη μουσική του, να πάρεις ερεθίσματα, να δώσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλει πάρα πολύ συναστροφή στουντιακά, εγώ πιστεύω. Πάρα δηλαδή πολύ. Στο παίξιμο πρέπει να. Πρέπει. Δεν είναι κάτι που πρέπει. Να κολλάει ένας με τον άλλο πολύ. Θέλουν όλοι. Το οποίο, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής το θέλουμε. Και δουλεύει μια χαρά έτσι. Δηλαδή είναι απλά για να μην καταντήσουμε σε έναν βαθμό να γίνουμε ρομποτάκια. Για να μην γίνει αγκαρία όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, να είναι κάτι το οποίο να αναφέρει στο μέλλον. Να το διώνετε να το γουστάρετε. Εγώ πάντως στεκόμουν περισσότερο στις επιλογές. Να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι όλα αυτά που λένε τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, σαφέστατα. Αλλά νομίζω τελικά ότι αυτό που σε κρατάει και σε δένει με κάποιον είναι η επιλογή που κάνεις επαγγελματικά. Δηλαδή, ναι, μπαίνεις σε ένα χώρο. Για εμάς, ας πούμε, αυτό έγινε το 2000, δισκογραφικά το 2009. Ναι. Μπήκαμε στη Sony. Και ξεκινάς και κάνεις κάποια βήματα. Σαφέστατα, ας πούμε, δισκογραφικά εννοώ. Τα οποία σου δίνουν αναγνώριση ή εν πάση περιπτώσει δισκογραφία, τραγούδια και μέσα από όλα αυτά αρχίζεις και πορεύεσαι. Για να δέσεις με κάποιον ή για να σταθείς για πολλά χρόνια, πρέπει να υπάρχει καταρχάς κοινός στόχος. Και όταν λέμε κοινός στόχος, εννοούμε να θες να φτάσεις κάπου με βάση τη δουλειά σου και όχι κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή με βάση το επάγγελμά σου και αυτό που θες να αφήσεις πίσω σου ή αυτό που θες να κάνεις σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια. Από εκεί πηγάζουν και επιλογές. Αν κάνεις καλές επιλογές, επιλογές που ενδεχομένως δεν θα σε κάψουν. Έχεις κάθε λόγο να πιστεύεις ότι μπορεί να περπατήσεις. Αν δεν κάνεις. Είναι προσεκτική, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ, πάρα πολύ προσεκτική. Για να εξελισσόμαστε κιόλα και σιγά σιγά. Το ψηφίζω. Πάρα πολύ και σε πάρα πολλές περιπτώσεις παραπάνω από ό,τι ίσως να χρειάζεται, γιατί φοβόμαστε μην χάσουμε κάτι που δεν πρέπει να χάσουμε, επειδή είμαστε στην αρχή μας. Δηλαδή, μας έτυχαν πολλές προτάσεις σε πολύ μεγάλα μαγαζιά τα χρόνια, δηλαδή σε αυτά τα 3 χρόνια. Και επειδή δεν θεωρούμε ότι δισκογραφικά έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ή ούτε έχουμε κάνει κάποιο. Κάποια ιδιαίτερη επιτυχία, ας πούμε, που έχουμε αφήσει πίσω μας, είπαμε ότι όχι, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε το δίσκο που κρατάς στα χέρια σου ή τον επόμενο ή το μεθεπόμενο και σιγά σιγά με βάση το πόσο επιτυχημένα θα είναι τα κομμάτια, θα μπορείς να πας και σε ένα μεγαλύτερο μαγαζί, σε μερικά μεγαλύτερα μαγαζί για να αποδείξεις ότι αξίζεις. Υπάρχει μια μπάντα, μην μου πείτε μια παλιά μπάντα όμως, δηλαδή μια μπάντα που να υπάρχει τώρα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που τη γουστάρετε για τις κινήσεις που έχει κάνει και που θα θέλατε και εσείς μελλοντικά να είστε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Για τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά συγκροτήματα. Έχουμε αρκετά, ευτυχώς έχει αρχίσει. Ναι, έχει αρχίσει πολύ. Υπάρχει κάποιο γκρουπ το οποίο ξέρω στο γουστάρετε και βλέπετε ότι ξέρεις, θα θέλατε αντίστοιχα να κάνετε και εσείς κάτι τέτοιο? Κοίτα, η ονειρά μου είναι συνεπέστατη. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Συνεπέστατη, δηλαδή κάνουν αρκετές δισκογραφικές δουλειές. Άνοιξαν λίγο τον δρόμο η ονειρά μου κιόλας, νομίζω. Για να μην παρεξηγηθώ, πολλά συγκροτήματα υπάρχουν. Απλά για την τελευταία περίοδο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, νομίζω ότι έχουν κάνει καλή δουλειά η ονειρά μου για όλα τα συγκροτήματα. Σαφέστατα, σαφέστατα. Και πάρα πολύ καλές δουλειές. Και δισκογραφικά. Και σε παρόμοιο δρόμο περπατάνε και οι μέλησες τώρα που το κάνουν πολύ καλά και έχουν πάρα πολύ καλά δείγματα και με βάση το ύφος που κινούνται. Γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτό. Οι μέλησες έχουν και ένα αρκετά στυλιζαρισμένο πακέτο, νομίζω. Ναι. Το οποίο είναι πολύ πετυχημένο. Το οποίο είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τους πάει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ καλά παιδιά. Τους πηγαίνει πολύ καλά, ναι, είναι σούπερ παιδιά. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου πείτε, επειδή πάρα πολλά παιδιά σας βλέπουν τώρα και λένε, ξέρω εγώ, να μπορούσα και εγώ να είμαι, να έχω μια μπάντα και ξέρεις, να έχω το δικό μου CD, να μπορώ ξέρεις, να ακούγομαι κτλ. Πάρε τώρα τηλέφωνο. Σιγά και να δώσω το κινητό σου, να δώσω. Ναι, έχουμε. Λίγο το κινητό. Λοιπόν, θέλω μια συμβουλή. Γιατί αν δεν πείτε εσείς, ποιος θα πει? Δηλαδή, εμένα μου στέλνουν πολλά μηνύματα σε Facebook, σε Twitter κτλ. Και δεν ξέρω τι να απαντήσω. Δηλαδή, ξέρεις, θέλουμε τι να κάνουμε, θέλουμε να μας ακούσουν σε μια εταιρεία. Και εγώ λέω, στείλε τα demo σας. Δηλαδή, δεν έχω κι εγώ τίποτα να πω. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μου στείλουν μήνυμα στο Facebook. Παιδιά, μουσική,
είτε από σε σχολικό επίπεδο, είτε φοιτητές, και να μου στέλνουν δουλειές τους. Και να μπαίνω στο YouTube να τους κοιτάω και να στέλνω στη Μαλβίνα, στη μάνατζερ μας, κοίτα τα παιδιά αυτά. Κοίτα τα παιδιά αυτά. Ναι, τώρα. Η συμβουλή είναι, εφόσον αγαπάς αυτό που κάνεις, να μην φτάνεις σε σημείο να ευνοχίζεις τον εαυτό σου για κάποια. Για κάποιες ανάγκες, ας πούμε. Π.χ. ο κόσμος που μπορεί να γράφει κάποια κομμάτια και επειδή θεωρεί ότι κάτι δεν είναι εμπορικό, ευνοχίζει ο ίδιος τον εαυτό του για να μπορέσει να ακούσει πιο εύκολα. Για να μπορέσει να ακούσει πιο εύκολα. Σίγουρα σε ένα βαθμό χρειάζονται κάποια πράγματα ώστε να μπορείς να ξέρεις τι πρέπει να προωθήσεις. Να ξέρεις τι πρέπει να προωθήσεις. Τέλος πάντων, να κάνεις ένα καλύτερο πακέτο, ας πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές πάνω απ' όλα είναι να το αγαπάς. Και αν κάνεις καλά τη δουλειά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή ανταμείβεσαι γι' αυτό. Οπότε να το κυνηγήσουν με λίγα λόγια. Πολύ υπομονή. Και πολύ υπομονή. Βασικά, γιατί είναι δύσκολα γενικά. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που λέγεις και νωρίτερα. Ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, σαφέστατα, και νομίζω ότι είναι και αρκετοί. Βέβαια, η συγκεκριμένη περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, τα τελευταία 2-3-5 χρόνια που έτσι κι αλλιώς η δισκογραφία περνάει ένα εκπληκτικά μεγάλο κύμα πτώσης, ας πούμε. Ναι, τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, βλέπεις τι γίνεται με τους. Καλά, πια 15, τα τελευταία 5 νομίζω ότι γίνεται το όλα να δεις. Ναι, ναι, τα, και σκέψου τώρα 5, ναι, τα δύο τελευταία τραγικά χρόνια και με την κρίση μαζί. Και, δηλαδή υπάρχει σε πολλές βαθμίδες όλο αυτό, γιατί πλέον η κρίση ακουμπάει και τα live. Έτσι, που μέχρι τώρα μπορεί να έλεγε κάποιος, εντάξει, δεν πουλάνε δίσκια, αλλά πουλάνε τα live. Θα παίξουμε live, ας πούμε, θα κάνουμε διάφορα. Τώρα δεν πουλάνε τα live. Υπάρχει. Όντως, υπάρχει τόσο και σε αυτό. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πάντως για να ξεκινήσει κάποιος είναι να το προσπαθεί πάρα πολύ έντονα. Σαφέστατα μπορεί να στείλει και demos, ναι, σε εταιρείες. Νομίζω ότι δεν τα ακούνε πάρα πολύ οι εταιρείες. Έχω την αίσθηση. Ποιος είναι, εδώ με ενδιαφέρει αυτό που λες. Έχω την αίσθηση, δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Τα παιδιά μας καθόλου ενδιαφέρει. Ποιος λοιπόν, ένα παιδί μας βλέπει τώρα, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει κάπου να φτάσει η δουλειά του. Εγώ ας πω από προσωπική εμπειρία. Να προτείνω κάτι. Με χεράκι. Με συγχωρείτε, έτσι. Εγώ πιστεύω άλλη μια καλή λύση την οποία την εφαρμόζουν πάρα πολύ είναι και το YouTube. Έτσι. Δηλαδή, ένας τρόπος να αποδείξεις, πιστεύω, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Αλλά πού θα τον βρω εγώ στο YouTube, ναι, γιατί δεν ξέρω το όνομά του. Ναι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Θα το ποστάρει. Έχω ποτέ φάουλ. Ξέρω εγώ ότι λέγεται Χάρη Στάδε, ας πούμε, για να το ψάξω, να το κάνω search. Το εύκολο πράγμα στην Ελλάδα είναι ότι στην ουσία είμαστε μια μικρή χώρα. Οπότε, αν κάποιος είναι πραγματικά ταλαντούχος και αξίζει πράγματα, νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να το βρει. Δηλαδή, και πλέον με το ίντερνετ και το Facebook και όλα αυτά τα. Και όχι μόνο μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, υπάρχουν μαγαζιά που είναι σημαίες ανά τα χρόνια. Αν θες, στην ανακάλυψη καινούριων καλλιτεχνών, όπως είναι λόγω χάρη ο Σταυρός του Νότου. Εγώ, ας πούμε, στα 19 μου έκανα οντισιόν, με πήρανε, πήγα, έπαιξα δύο χρόνια. Στο Σταυρό του Νότου. Δηλαδή, ο Σταυρός ανακοίνωσε ότι κάνει οντισιόν. Έχει, βέβαια, ανακοινώνει κάθε χρονιά, 2-3 φορές, μην σου πω και παραπάνω. Ωραία. Κάνω οντισιόν, μπορεί καθένας να πάρει την κιθάρα του, να πάει να παίξει, να τραγουδήσει. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πολύ και σε άλλα αυτό μαγαζιά, όχι μόνο στο Σταυρό, και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό. Υπάρχουν ευκαιρίες. Απλά πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ και όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο, θα πρέπει να δουλεύεις ακόμα περισσότερο για να φτάσεις σε ένα άλλο. Σίγουρα, δηλαδή ανέβαια, δεν πρέπει να επαναπαύεσαι ποτέ. Και πρέπει στις μέρες μας γενικά να υπάρχει έτσι. Συνεπάγει ότι πρέπει να το θες πάρα πολύ. Να λύσεσαι. Καλά. Δεδομένο το θεωρώ ότι πρέπει να το θες πάρα πολύ. Δεν το συζητώ αυτό καν. Δεδομένο το θεωρώ. Και να μην απογοητεύεσαι εύκολα. Ωραία. Απλά στις μέρες μας θέλει να είσαι πολύ. Αυτά! Ωραία, τα εμπάρκεια! Όχι, πολύ θετική ενέργεια και πολλά χαμόγελα. Πάμε να πάρω μια ανάσα. Επιστρέφουμε.